Καλώ ήρθατε στο VOLS9. Καλώ ήρθατε σε ένα βίντεο άκρος εφημικό και ελληνικό. Μαζί θα δούμε 11 ποδοσφαιριστές, Έλληνες δεύτερης γενιάς, που θα μπορούσαν να γίνουν μέλη της Εθνικής Ελλάδος. Το αξίζουν είναι άλλο θέμα. Έχουν όμως ως δεύτερη εθνικότητα ή υπηκότητα την ελληνική. Μερικά ονόματα θα δείτε ότι μα είναι ελληνικά, κάποια όχι. Κάποιοι έχουν γονεί από την Ελλάδα, είναι Έλληνε δεύτερη γενιά, κάποιοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν πάρει και δεύτερη ε, η υπηκότητα. Αλλά δεν χρειάζεται να χρονοδοτηθώ. Πάμε με τη βοήθεια του FM Greece, τη βάση και του σπιτιού του Football Manager στην Ελλάδα και φυσικά τη Sport Arena. Εκεί μπορείτε να βρείτε πλούσιο αθλητικό υλικό, τα πάντα όλα και μάλιστα μεταφορικά δωρεάν με αγορές άνω των 50 ευρώ. Πάμε να δούμε τι καρτέλε στο Football αυτών των 11 ποδοσφαιριστών. Link στην περιγραφή για τον άνθρωπο ο οποίο μου έδωσε την ιδέα να κάνω αυτό το βίντεο. Το Twitter είναι ένα υπέροχο, περίεργο, παράξενο κόσμο, αλλά μα φέρνει σε επαφή με ανθρώπου που μπορούν να μα δώσουν πάρα πολύ ωραίε ιδέε. Λοιπόν, που είναι εδώ τα κουμπιά, εδώ που είμαι και σκηνοθέτη. Πάμε. Χρήσο Αφήρη. Βλέπετε εδώ ότι καρτέλα του στην Νορβηγία είναι πλέον ποδοσφαιριστή τη Σπάρτα Πράγα. Βαλερέγκα, Γκρούντ <coughs> και Χάγκεσοντ και πλέον, επαναλαμβάνω, αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 από την Σπάρτα Πράγας. Ποτέ εισαναμπήλει 151. Οπα, κλικ μας έκανε αμέσως. Είναι μέσος, βλέπω εδώ Corner 13, Crossing 12, First Touch 13, ωραία, Off the Ball 13 και βελτιώνεται πιστεύω μια χαρά. Teamwork work great. 13-14, Vision 12. Τα physical το είναι στο 11-12-14, passing 11, first touch 12. Η καρτέλα του είναι συμπαθητική, βλέπετε το κάνει ένα και το κότο το Ε, να σαρδάμε, γίνεται. Πάμε πάλι. Και το κάνει του λοιπόν είναι στο 111. Όλα αυτά βέβαια in game θα τα δούμε. Απλά να του έχετε στο πίσω μέρο του μυαλού σα, ανάλογα τι ομάδα έχετε είτε ελληνική είτε στο εξωτερικό να έχετε ένα δικό σα στοιχείο, βέβαια, αδερφέ. Κάτι τέτοιε καρτέλε ποδοσφαιριστών βάζουν έτσι ιδιαίτερα challenges σε, σε save. Το έχω ξαναπεί. Η μαγεία του football manager είναι ότι μπορεί να βρεθούν 100 άτομα που παίζουν football manager στον ίδιο χώρο και, και οι 100 να παίζουν με εντελώ διαφορετικό τρόπο. Είτε διαφορετικό σύστημα, είτε διαφορετική προσέγγιση, είτε διαφορετικέ χώρε, είτε διαφορετικό επίπεδο. Άλλο θέλει να παίζει μόνο Champions League, άλλο θέλει να παίζει μόνο Βαναράμα. Εκεί τη βρίσκει, τη δλασπορδιά και στο Fiendish συγκεπτά να κάνει πάρτι. Αναλόγω. Πάμε στην επόμενη καρτέλα. Λοιπόν, Σεμπάσιαν Βασιλιάδη, μάλλον είναι ο πιο γνωστό εδώ τη ε, παρέα. Ε, νομίζω τον έχουμε συζητήσει όλοι μα, τον ξέρουμε, έχει ακουστεί για ελληνικέ ομάδε στο παρελθόν. Γερμανοθρεμένο, βλέπετε εδώ, Allen. Πάτερμπορν και Αρμίνια Μπίλεφελτ. 126-139 Κάρεν και Ποτέλσιαν Ability. Έχει και μερικά πρασινάκια. Γκρέσον 17, Determination 17, Work Rate 17, Teamwork 15. Κάποιοι θα τον παντρευόντουσαν μαναντζερικά χθε. Balance 16, άρα σημαίνει ότι είναι <coughs> κοντρολαρισμένος και γερός πέφτει με τίποτα. Agility 11, εντάξει, οκ. Okay. Ε, δεν έκανε καλά, εντάξει, δεν έκανε. Απλά ξέρεις, άμα είχε και agility, εκεί πλέον θα πηγαίναμε σε άλλα επίπεδα. marketing 12, tackling 14, technique 11. Άμα είχε και tackling 14 και technique, εντάξει, ρε φίλε, είναι. Αλλά είπαμε το determination και το core credit 17 βγάζουν μάτι. Επί... Επίμενο. Δεύτερο Συνεχίζει το κοντέρ. Οδυσσέα Βελάνα. Πρέντα. Ουτρέχτη. Ο τρέχτη ξεκίνησε. Εγώ έχω δίπλα μου εδώ πέρα από την πλευρά αυτή εδώ πέρα εδώ. Έχω βάλει να φαίνεται και λίγο το βιογραφικό του που έχει παίξει και τι έχει κάνει στο, στο, παρελθόν. Για να δω 115 potential ability. Θα το, το ανεβάσουμε. μωρέ, 24 είναι. Οκ. Okay. για Και μια μικρομεσαία ομάδα της Ελλάδας. Είναι γεμάτος κιτρινούλης και την εκεί στο 11-14 η πλειοψηφία των ε, χαρακτηριστικών του και όχι στατιστικών των χαρακτηριστικών του της αξιολόγησης των χαρακτηριστικών του το ακούσαμε, το ακουσαμε Ένα 1-80 μέσος ας υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας δεν μας χαλάει λοιπόν, ο Κάι Σιερχούις Σιερχούις, Σιερχάους μην με βάζει τώρα από την προφορά μην σα παρακαλώ. Λοιπόν, από τους νέους του νέου του Άγιαξ έκανε και δύο συμμετοχέ του Άγιαξ. Γκρόνικεν, Χέρακλε και τώρα Ρέμ. 126 potential ability. Είναι επιθετικό το 1,80. Ωραίο, ε, ψηλό παλικάρι, ψηλό χοντροτάγκερμαν. Για να δούμε το τρίπτυχο του επιθετικού που κοιτάζω. Φίνισινγκ 12, Κομπός του 12, αξιολογήσιν 13. Τίμιο. Not great, not terrible, αλλά σίγουρα αρκετά πιο πάνω από το terrible για να είμαστε σε σε αυτό το, το τομέα. Και αυτός βλέπω όλα του είναι τα περισσότερα είναι 11 14, off the ball 15, με ξέρετε πλέον ότι με το off the, το off the ball πέφτει στο μάτι μου και over 14,5 είμαι ευτυχής, αλλά δεν πρέπει, καλό δουλεμένο, είναι στα 24 του. Προχωράμε. Φιλιπ Μέλλερ Ντέλαβερ. Πού είναι αυτό το παλικάρι μα, πού το βρίσκουμε, ήταν στην Νότ Γκρέλαντ, στη Βίτεσε, μετά ξαναπήγε στην ε, Νορβηγία, στην Μπραμ και τώρα τον βρίσκουμε στην Όλσο. Ο Τέσσερα μπήκε τα 125 και είναι στα 21. Το 1,75 είναι ακραίο. Και για να δούμε λίγο, αξιέλερε 13. Ωραία. Ο The Ball 11. ανέβασε το λίγο, αδερφέ. Teamwork 11. Work 11. rate και έχει από 11 έως 13 σε crossing, dribbling, finishing, first touch και technique, determination 11, ναι, εδώ είμαστε στο not great, αλλά στη μέση. Δεν, δεν είναι άσχημος. Παραλαμβάνω, επειδή υπάρχει μεγάλη γκάμα ομάδα που αναλαμβάνεται μπορείτε να τους έχετε στο, στο, πίσω μέρος του, του μυαλού σας. Θα υπάρχουν, βρέδερφε, σε μια ωραία ελληνική λίστα. Έστω και Δεύτερη επικότητα ελληνική. Νεμάνια Μιλόγεβιτ. Εδώ τον βλέπουμε. Πού θα τον βρούμε στην Κολουμπάρα. Ωραία. Εντάξει, δεν το έκανα λάθο. Έχει παίξει στην Ελλάδα τον πανιόνο λόγω μπαμπά. Έτσι. Λοιπόν, περισσότερο στην Σερβία. Εκεί που είναι, είπαμε, στην Κολουμπάρα. Εκεί θα τον βρούμε και στο και στο FM στο 1.83 είναι attacking midfielder ναι αυτό εδώ ωραία όπου, που έχω κάνει το screenshot ακριβώς στη μέση το position να φαίνεται midfielder attacking midfielder πως το κατάφερες αυτό ρε τσάκ πως το κατάφερες αυτό ρε τσάκ τι κέντα τι μαγεία είναι αυτή λοιπόν 105-113 Of the poll 11, work rate 11, 13, 12, 14, τα corners, crossing, και dribbling. Ωραία, first 14. Passing 14, technique 14. Να χαρώ εγώ. Off the ball 11. Vision 12, teamwork 10, work rate 11. Acceleration 10. Προχωράμε. Πάμε στον επόμενο, στον Ουρέσκι και Νομίζω αυτόν όλο και κάπου τον έχετε ακούσει. Ούντερ Χάκιν, και τώρα είναι στην Χάρτ. 111-125 CA και PA. Έχει πρασινάκι το Natural Fitness, το Bravery. Έχει off the ball 8, αλλά ο okay, είναι defensive midfielder. Δεν τον θέλουμε να είναι και off the ball. Θέλουμε να είναι on the ball και στα ποδαράκια των αντιπάλων. Position 12. Teamwork Rocket trade, 14-15. Εγκρίνεται, ψηφίζεται, περνάει. Martin 13, passing 12, tackling 12, technique 12. Ισορροπημένα το technique με το tackling. Και το Μάρτινγκ με το passing. Ωραία. Dribbling 12. Ναι, για τέτοια καρτέλα δεν το περίμενα. Το περίμενα εκεί στο 11-10 να πούμε πω. Marketing 13. Γιατί κάνουμε τώρα. Προχωράμε. Πάμε στον Αντώνη Αϊδόνη. Ο οποίο είναι γερμανοθρεμένο. Hoffenheim, Στουτγκάρδη, δυναμό Δρέζη και πλέον δεύτερη ομάδα τη Στουτγκάρδη με 122 ποτέ σε στα 21 Οκ. Λοιπόν, είναι δεξί μπακάκι με εντεκάρι acceleration, agility, natural fitness, pace, strength και anticipation με ένα πολύ τίμιο έξι στο finishing δεξί μπακ. Αυτό ρε φίλε, το δεξί μπακ το ορθόδοξο. Όχι κάτι βραζιλιάνι με γκόλ, είμαι δεξί μπακ, έχω finishing 6, τι θέλετε. Έχετε πρόβλημα. Decision 14, Determination 14, Position 14, Aggression 15, Marting 14. Ναι ρε φίλε, ανέβασε και λίγο το tackling σου και είσαι μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, Αντώνης Παπαδόπουλος, αυτός ακούστηκε λίγο με την ε, Dortmund γιατί έπαιξε κάτι παιχνίδια κυπέλου. Allen και Χάλενσερ. Halenzer και μπορούσε Dortmund πλέον. Πάμε να δούμε την καρτέλα του κεντρικού αμυντικού. Λοιπόν, tackling 16, passing 13, technique 11, first touch 13, marking 10. Εκεί λίγο, δώσε λίγο κάτι παραπάνω, balance 12. fitness 15, strength 15, position 13, 11 και 13, teamwork, world great, aggression 15, bravery 16, determination 16. Έχουμε και άλλον. Ναι, έχουμε κι άλλον, έχουμε τον ίδιο κοζόγραφάκι, ο οποίος έχει περάσει από του Τουτγκάρδη, Σαντχάουζεν, Κόντμπους και Βέρι. Βέρι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι attacking midfielder, αριστεροπόδαρος, ή τουλάχιστον παίζει προς τα αριστερά, με 13 acceleration, 13 finishing, 8 κομπός. 13 acceleration, 13 finishing, λες, ναι, ναι, έχει ταχύτητα, έχει κομπόσουρ 8. Το πόσο ρόλο παίζει το κομπόσουρ στην καρτέλα του στο manager, εάν του κάνετε ένα edit και αφήσετε όλα τα υπόλοιπα και τον κομπόσουρ το πάτε στο 13, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός παίκτη στην επίθεση. Εντελώς διαφορετικός. Αυτό το 8 κόβει πάρα πολύ από την καρτέλα του. Στο determination έχει 17. Έχει 12 crossing, 13 dribbling, 13 finishing, 11 first touch, 13 technique. Εκεί που θα τα χαλάσετε όλοι πέρα από το off the ball το οποίο είναι 12 ναι ok είναι το teamwork 8, vision 9, work rate 9 εκεί λίγο, εκεί λίγο κάτι σε, κάτι σε, σε σφίγγει είναι όμως στη, στη, λίστα μας γιατί είναι Έλληνας δεύτερης γενιάς να σας είπα, να τους έχετε όλους Στο μυαλό σας ο Μάς Κασανάρας Στουτγκάρδη από την αρχή μέχρι το τέλος στα 19 137 potential ability και είναι σχεδόν όλος κίτρινος, δηλαδή 11 με 15. Dribbling 11, finishing 13, composure 12, acceleration 12. Τράκια. Αυτά είναι ρε φίλε. Βλέπετε πως το composure αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τα πάντα και αγωνιστικά, αλλά και στο μάτι. Εδώ teamwork 11, vision 11, work rate 12, off the ball 13. Ο αγόρι μα ένα σε κανένα save, σε καμιά πίτα Αγγλίας. Τιχάλ, Γιάνγκελμπορτά. Τι μια καρτελά έχει potential και είναι και 19, δηλαδή το 109-137 είναι μια διαφορά που καλύπτεται όταν είσαι 19. Όταν είσαι 22 λες δύσκολο, όταν είσαι 19 με δουλειά καλύπτεται. Και όπως είπαμε είναι στην ε, Stuttgart. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η λίστα μας καθώς γυρίσαμε στον Χρήστο Ζαφύρη που ήταν η πρώτη μας παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε κάνετε like στο βίντεο. Αν θέλετε να ακολουθείτε το False9 που είναι ένα κανάλι με watch along, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τέννις και Football Manager live με πολλά και διάφορα save αλλά και βίντεο αφιερωμένα στο Football Manager κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και πατάτε και το καμπανάκι για να μπορείτε να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις με όλα τα νέα μας βίντεο. Οι μεγάλοι μας υποστηρικτέ δεν είναι άλλοι από το fmgris.gr, το σπίτι του Football Manager για όλους τους Έλληνες και φυσικά τη Sport Arena, πλούσιο αθλητικό υλικό με, 50, με δωρεάν μεταφορικά άνω των 50 ευρώ. Σα ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο, σα ευχαριστούμε. Και τι κάνουμε εδώ και προχωράμε μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.